Πρώτη επίσκεψη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στο Παγνή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, με τον Υπουργό Υγείας να ενημερώνεται γύρω από τα προβλήματα και τις αδυναμίες του δημόσιου συστήματος υγείας για τη λειτουργία των κλινικών, για τη λειτουργία των ΤΕΠ, τις ελλείψεις σε προσωπικό, τις λύσεις των χειρουργείων και όχι μόνο, ζητώντας να γίνουν προσπάθειες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Τώρα θα δώσει απάντηση! Εργαζόμενοι του Παγνή επιφύλαξαν στον Υπουργό Υγείας θερμή υποδοχή, ωστόσο δεν υπήρξε καμία απάντηση στο αίτημά τους για συνάντηση. Με τη μαχητική μας στάση και κινητοποίηση αποδείξαμε στον Υπουργό Υγείας, στο Υπουργείο, ότι οι εργαζόμενοι δεν θα αφήσουμε τα νοσοκομεία, την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια να ιδιωτικοποιηθούν. Δεν θα αφήσουμε τους εργαζόμενους, τους συμβασιούχους να απολυθούν, όπως έχει σκοπό η κυβέρνηση να κάνει και να βάλει τους εργολάβους. Ήρθαμε και εμείς εδώ να διαμαρτυρηθούμε γιατί η δημόσια υγεία στον Ομόλα Στίου καταραίει. Χαρακτηριστική περίπτωση η ψυχιατρική, που δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική στον Άγιο Νικόλαο, στον Ομόλα Στίου καθόλου, και όλα τα περιστατικά έρχονται στο Παγνί και έχει ράτζα. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις, μας χρωστούν άδειες προηγούμενων ετών. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου υπάρχουν οφειλόμενες άδειες από το 2018. 5 ετών άδειες. Και δεν λένε κουβέντα για προσλήψεις. Φέτος το νοσοκομείο δεν πάρει ούτε ένα επικουρικό. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης συναντήθηκε με τη διοίκηση του Παγνή, με στελέχη και διευθυντές κλινικών, ωστόσο δεν θέλησε να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση. Την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί στο Παγνή περιέγραψαν εργαζόμενοι με φόντο τις ελλείψεις σε προσωπικό, τις εξαντλητικές εφημερίες, τα ράντζα στην ψυχιατρική, τις αδυναμίες στην παιδοψυχιατρική κλινική, η οποία, όπως υποστηρίζουν, κινδυνεύει να αναστείλει τη λειτουργία της, καθώς η μετακίνηση για έναν μήνα παιδοψυχιάτρου δεν λύνει το πρόβλημα. Εάν δεν διασφαλιστεί ότι οι δομές της δημόσιας υγείας θα παραμείνουν δημόσιες, που αυτό σημαίνει δωρεάν ποιοτικές αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας για τους χρήστες, σημαίνει καλές συνθήκες εργασίας, μόνιμη εργασία για τους εργαζόμενους, δεν έχει κανένα νόημα η κουβέντα. Δυστυχώς όμως βλέπω ότι ξετυλίζεται το πρόγραμμα της κυβέρνησης κατά γράμμα. Και αυτό το βλέπουμε από τις πρώτες μέρες. Ένα, με τις δευτεροβάθμιες διακομιδές μέσω ιδιωτικών ασθενοφόρων. Επιπλέον έκρουσαν το καμπανάκι του κινδύνου για την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, η οποία αναμένεται να σταματήσει τη λειτουργία της λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκαναν για τη μεγάλη ταλαιπωρία που υφίσανται οι ογκολογικοί ασθενείς στο ζήτημα των εξετάσεων. Και βεβαίως να πάρθει πίσω η απόφαση που ταλαιπωρεί τους ογκολογικούς ασθενείς να έρχονται να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις τους έξω. Με θλίψη μας ενημερωθήκαμε ότι δεν προβλέφθηκε η χρηματοδότηση της μονάδας μας του Ταμείου Ανάκαμψης, με αποτέλεσμα αυτές οι επόμενες μέρες να είναι οι τελευταίες που λειτουργούμε. Παράλληλα, εργαζόμενοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόλυση εκατοντάδων συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν τις επόμενες εβδομάδες, ζητώντας μεταξύ άλλων την απόσυρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, τη συμμετοχή σωμάτων ασφαλείας και στρατού στο ΕΚΑΒ. Ζητάμε να αποσυρθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που βάζει στο ΕΚΑΒ, στα ασθενοφόρα, στρατιωτικούς, πυροσβέστες και βεβαίως βάζει και οδηγούς απορριμματοφόρων. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, έκαναν σαφές ότι δεν θα δεχτούν πολιτικές στην υγεία που θα υποχρεώνουν τους ασθενείς να βάζουν όλο ένα και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Επόμενος σταθμός του Μιχάλη Χρυσοχοίδη ήταν το Βενιζέλιο, όπου μπήκαν στο μικροσκόπιο τα καυτά προβλήματα της υγείας. Φαντάζομαι τα πληροφορητικά. Τώρα θέλουμε να κάνουμε και εμείς να προωθήσουμε την κατοίκον φροντίδα και νοσηλεία. Και θέλουμε λίγο. Θέλω τη γνώμη σας για να το τρέξουμε αυτό. Στη συνέχεια συναντήθηκε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ αύριο θα επισκεφτεί τα Χανιά και το νοσοκομείο.